Κύριε Δήμαρχε, λένε ότι ο διάβολος φορούσε πράντα. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με τον κορονοϊό, η Αθήνα θα μετατραπεί σε έναν διάβολο που θα φοράει πράντα. Αλλά μόνο στο κέντρο. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την πρόθεση. Δεν έχω κανένα λόγο να έχω αντίρρηση για το μεγάλο περίπατο. Δεν έχω κανένα λόγο να θεωρώ ότι δεν χρειάζεται η πόλη περισσότερη πεζοδρόμηση σε ορισμένα τη σημεία, περισσότερη προσβασιμότητα και πάντοτε θυμούμενοι ότι η προσβασιμότητα θα έπρεπε να έχει σαν top προτεραιότητα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτές τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες κλείστηκαν στο σπίτι και τώρα θα μπορούσαν να βγουν και δεν βγαίνουν γιατί. Ξεκινάτε με αφορμή τον κορονοϊό την αλλαγή από τώρα, σε μια εποχή που η κυβέρνηση η ίδια βγήκε και είπε καλύτερα να χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας από ότι τα μαζικά μέσα μεταφοράς, διότι εκεί υπάρχει συνωστισμός. Και αρχίζουμε λοιπόν μέσα στην αντίφαση του συνωστισμού, της απόστασης των 2 μέτρων, των 3 μέτρων, των 5 μέτρων, των 5 πόντων στα αεροπλάνα, των 2 καθισμάτων στο δελφίνι ή στο πλοίο, να μιλάμε για την Αθήνα σαν να μπορεί να γίνει ένα μικρό αισθητικό, ουσιαστικό, περιπατητικό, ιστορικό, ωραίο Βατικανό και γύρω-γύρω όλη η υπόλοιπη Ρώμη να καίγεται. Δεκαετίες τώρα μιλάμε για το μητροπολιτικό χαρακτήρα της Αθήνας. Για τη συνεργασία γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν το κέντρο, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν είναι προσβάσιμο στον κάτοικο των Σεπολίων ή στον κάτοικο των παρακείμενων δήμων, δεν καταλαβαίνω σε ποιο βαθμό θα είναι ζωντανό. Άρα, ο μεγάλος περίπατος δεν μπορεί να μετατρέψει, και αυτή είναι η ένστασή μου, η βαθιά, σαν περιβαλλοντική προσέγγιση, σε τουρίστες, αυτούς που θα έρχονται στο κέντρο της Αθήνας και δεν θα είναι τουρίστες. Δηλαδή όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, ο οποίος δεν θα έχει ούτε λόγο, ούτε μικρή απόσταση προσβασιμότητας από το κέντρο σε μια πόλη η οποία είναι τεράστια, θηριωδώς μεγάλη, όχι σε αριθμό ψήφων ή κατοίκων που ψηφίζουν, αλλά πρακτικά και ουσιαστικά. Είναι η μισή χώρα συγκεντρωμένη γύρω από αυτή την Αθήνα, από αυτό το κέντρο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τη μορφή ενός Καπιτολίου. Σας το λέω αυτό για παράδειγμα, γιατί το 48% των πολυκατοικιών στην Αθήνα έχουν τιστεί, μπορεί να είναι και παραπάνω, με μηδενικές αντισεισμικές προδιαγραφές, γιατί είναι παλιές. Σε πάρα πολλές πόλεις με τον κορονοϊό, μαζί με την καθαρή ατμόσφαιρα και διάφορους άλλους προσωρινούς πανηγυρισμούς, γύρισαν οι θηριώδεις αρουραίοι και τα ποντίκια. Και σας διαβεβαιώ ότι δίπλα από το Ιπποκράτιο και πίσω από το Ιπποκράτιο υπάρχουν στιγμές που μπορείτε, λέω, ένα σημείο της Αθήνας, ας πούμε, μπορείτε να δείτε ακόμα ποντίκια κάποιες ώρες. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας, είναι θέμα του πώς έχει χτιστεί η Αθήνα, πώς είναι το αποχετευτικό της σύστημα, τι ηλικία έχει η Αθήνα, αυτή η σύγχρονη Αθήνα που ζούμε σήμερα εδώ, τι μορφή έχουν οι πολυκατοικίες. Άρα, ξεκινάμε από, θέλουμε πράσινους χώρους. Θέλουμε περισσότερες καθαρίστριες, και αυτό έχει σχέση με το περιβάλλον, πιστέψτε με, στα σχολεία. Πρόσφατα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, ο σύντροφος ο Σοφιανός και οι δικοί μας σύμβουλοι στην Αθήνα τα συζητάνε καθημερινά μαζί σας. Το σχέδιο λοιπόν για μια Αθήνα δεν μπορεί να έχει τουριστική χρειά. Για να το βλέπει και να το χαίρεται κάποιος, δεν είναι ούτε μόνο θέμα ποδηλάτου, ούτε μόνο θέμα συγκοινωνιολόγων. Εγώ δεν είμαι ειδική. Αλλά ξέρω ότι για να πάρεις μέτρα και να δώσεις γραμμή του τι θες να φτιάξεις στην Αθήνα για ένα μεγάλο περίπατο, το πρώτο πράγμα το οποίο θα ζητούσα να δω, έτσι, σαν απλός άνθρωπος και πολίτης της Αθήνας, είναι μια μικροκλιματική μελέτη της Αθήνας. Μια μικροκλιματική μελέτη ανασυνοικία, η οποία θα έπρεπε να είναι και απαραίτητο εργαλείο ακόμα και για τους κατασκευαστές ή ανανεωτές κτηρίων ή ανθρώπους που αναπλάθουν περιοχές. Την Αθήνα, άμα τη δει κάποιος από ψηλά, θα δει ότι είναι μια απέραντη τσιμεντούπολη το λεκανοπέδιο, με 2-3 σταγόνες πράσινου αριστερά και δεξιά.
Αλλά το πράσινο και η ελεύθερη χώρα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα. Η προσβασιμότητα θα έπρεπε να είναι δεύτερη προτεραιότητα και η κατάργηση της γιγαντιαίας, μα της γιγαντιαίας, της κολοσσίας, χαοτικής, ταξικής οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από τους ευνοημένους σε σχέση με τους μη ευνοημένους ανάλογα με τα σχέδια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι αξία αποκτούν και πώς αλλάζουν οι αξίες των ακινήτων και τι αλυσιβερίσει ξεκινάει όταν οι παρεμβάσεις ωφελούν μια περιοχή και υποβαθμίζουν μια άλλη ή την αφήνουν σε μια δεύτερη μοίρα. Επομένως, επειδή θα πέσει πολύ κλάμα και πολύ χρήμα, θα παρακαλούσα να δείτε αυτές την ευκαιρία που αδράξατε λόγω κορονοϊού και επειδή ο κορονοϊός θα μείνει και ενδεχομένως οι αποστάσεις θα μείνουν, θα μείνει σαν νοτροπία, θα μείνει σαν διάθεση, θα μείνει σαν κίνδυνος επικείμενος, όλοι λένε ότι δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς. Ένα μεγάλο μέρος των νοσοκομείων των κεντρικών βρίσκεται πέριξ του κέντρου της Αθήνας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Η κεντρική αγορά βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Άρα ο τρόπος με τον οποίο θα το συζητήσουμε αυτό δεν θα έπρεπε να είναι πιο ευρύς, πιο πρακτικός, πιο ουσιαστικός και κυρίως με επιστημονικές τοποθετήσεις που να είναι συνθετικές στο τέλος. Δηλαδή, αν υπάρχει δουλειά ενός Δημοτικού Συμβουλίου και ενός Δημάρχου, είναι τις επιμέρους μελέτες να τις συνθέσει σε κάτι που να μην είναι όραμα. Συγχωρήστε με που θα σας το πω. Δεν είναι καιρός για οράματα, είναι καιρός για προσγείωση σε μια πραγματικότητα που όταν καλυτερέψει, αυτομάτως υπηρετεί όνειρα των ανθρώπων, γιατί μπορούν να τα κάνουν ελεύθεροι σε έναν χώρο που να αναπνέουν ελεύθεροι, να περπατάνε ελεύθεροι, να κινούνται ελεύθεροι, για να μην περάσω σε λεπτομέρειες. Εάν θα επιτρέπετε η διαδήλωση στη διαδρομή του μεγάλου περιπάτου ή θα γίνεται με ειδική πικετοφορία και με πλακάτ τα οποία θα είναι ανακυκλώσιμα. Είναι προφανώς σαρκαστικό, αστειεύομαι και ξέρετε πολύ καλά τι εννοούμε εμείς όταν λέμε πορείες και διαδηλώσεις.